Ξέρετε πολύ καλά ότι είμαστε στο πλάι σας και σήμερα εδώ και διεκδικούμε και εμείς μαζί σας να σταματήσει αυτή η κοροϊδία με την πλατφόρμα της ΔΥΠΑ του πρώην ΟΑΕΠ που αναγνωρίζει ως απολυμμένους εσάς και γράφει στα παλιά του στα μαχούτσια τις δικαστικές αποφάσεις και τον πολύχρονο αγώνα που έχετε δώσει παλικαρίσκα και με τη δική μας στήριξη. Θυμίζουμε τον κύριο Μητσοτάκη και στο Υπουργείο Εργασίας και στους μεγαλωροδότες εδώ ότι όταν οι δικαστικές αποφάσεις βγάζουν παράνομες και κατακριστικές τις απεργίες μας, τότε τις εφαρμόζουν. Όταν οι δικαστικές αποφάσεις μας πετάνε έξω από τα σπίτια μας, τότε τις εφαρμόζουν. Τώρα που δεν τους συμφέρει, τις γράφουν τα παλιά στα παπούτσια. Λοιπόν, δεν θα τους περάσει. Θα είμαστε εδώ και σήμερα και την Τρίτη στην Ευελπίδων. Καλή δύναμη. Είμαστε και σήμερα εδώ στο πλευρό σας, όπως θα είμαστε και την Τρίτη και σε κάθε σταθμό της πάλης σας μέχρι την τελική δικαίωση. Εχθές τα συνδικάτα μας, το Συνδικάτο Μετάνου, Επιστημισμού Νομισμού, Οικοδόμη, ΟΤΑ, ήμασταν εδώ στο ίδιο κτίριο απαιτώντας άμεσα μέτρα προστασίας απέναντι στον καύσωνα για τους εργαζόμενους. Ζητώντας όταν η θερμοκρασία θα ανεβαίνει και πάνω από 42-43 βαθμούς να μην υπάρχει καμία εργασία στους κλάδους μας, ειδικά τις εξωτερικές εργασίες. Η απάντηση του Υπουργείου ήταν ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε την οικονομία για τέτοιους λόγους. Μας θεωρούν αναλώσιμους. Αυτό δείχνει και η πλατφόρμα που ανέβηκε στην ΔΥΠΑ για εσάς, για τις οικογένειές σας. Αρνούμαστε να παίξουμε το ρόλο του κομπάρσου, αρνούμαστε να δεχτούμε ότι είμαστε αναλώσιμοι εμείς που παράγουμε όλο το πλούτο που όλη η οικονομία στηρίζεται στις πλάτες μας. Όπως και χτες τα συνδικάτα μας πήραμε την κατάσταση στα χέρια μας και σταματήσαμε από τις 11 το πρωί όλες τις εργασίες προστατεύοντας τους εργαζόμενους. Έτσι κι εσείς τα τελευταία χρόνια έχετε αποδείξει, παίρνοντας την κατάσταση στα χέρια σας, κρατώντας την άλκο ανοιχτή, έτσι όλοι μαζί θα βαδίσουμε μέχρι τέλους, απαιτώντας τώρα αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Εργασίας να κατεβάσει την πλατφόρμα. Καλή συνέχεια, έχουμε το ραντεβού την Τρίτη, όλοι μαζί συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Καλό κουράγιο σας. Η οικοδόμη όλης της Ελλάδας είναι μαζί σας, γιατί είμαστε στο ίδιο. Γιατί βιώνουμε τα ίδια προβλήματα, βράζουμε στο ίδιο καζάνι και γιατί και εσείς είστε μαζί μας. Μαζί μας στον αγώνα που δίνουμε για τα ίδια ζητήματα. Στον αγώνα που δίνουμε αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι οικοδόμοι στην ΑΒΑΞ για καλύτερα μεροκάματα, για καλύτερες συνθήκες δουλειάς και είμαστε πεισμένοι από την πείρα μας ότι αυτός είναι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για να έχουμε αποτελέσματα και όπως εσείς έχετε αποτελέσματα έτσι και εμείς θα έχουμε αποτελέσματα, έτσι όλη η εργατική τάξη θα έχει αποτελέσματα γιατί ξέρουμε ότι ό,τι μας σερβίρουν αυτοί που είναι πάνω στο σβέρκο μας δεν είναι για το καλό μας. Καλύτερα από αυτούς ξέρουμε εμείς ποιο είναι το καλό μας. Άρα η κυβέρνηση σας αφήσει τα κολπάκια, οι εργοδότες σας αφήσουν τα κολπάκια και να κάνουν αυτά που λένε οι εργάτες. Είμαστε βέβαιοι ότι θα νικήσουμε, κάθε νίκη δικιά σας, κάθε νίκη δικιά μας τροφοδοτεί αυτό που ονειρευόμαστε για τα παιδιά μας και για τις οικογένειές μας. Γι' αυτό γινόμαστε όλο και πιο δυνατοί και γι' αυτό γινόμαστε με μεγαλύτερο πείσμα και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε και θα έχουμε αποτελέσματα. Καλή δύναμη σε όλους μας. Αυτά τα 4,5 χρόνια και με ζέστη και με κρύο οι εργάτες της ΛΑΚΟ, οι εργάτες που συμπαραστεκόμαστε σε αυτόν τον αγώνα, δυναμώνει αυτός ο αγώνας παράλληλα με το δυνάμωμα της αλληλεγγύης. Θα συνεχίζουμε
να παλεύουμε μέχρι οι εργάτες της ΣΑΡΚΟ να δικαιωθούν. Οι πλατφόρμες τους λειτουργούν άριστα όταν πρόκειται να τσακίσουν τα δικαιώματα των εργατών. Αλλά δεν έχουν καταλάβει ακόμα καλά, φαίνεται, ότι εδώ δεν περνάνε. Σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτόν τον αγώνα της ΣΑΡΚΟ και στην εργατική τάξη που είναι δίπλα στους εργάτες της ΣΑΡΚΟ και συμπαραστέκονται, αλλά και σε κάθε εταιρεία αγώνα σε όλη την χώρα, αυτά δεν περνάνε. Θα τα πάρουμε πίσω, θα συνεχίσουμε μέχρι τη δικαίωση, μέχρι τη νίκη. Συνεχίζουμε, προετοιμαζόμαστε δυνατά για την επόμενη κινητοποίηση που είναι την Τρίτη έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Συνεχίζουμε δυνατά και αποφασιστικά, συνάδελφοι. Καταρχήν, σας μεταφέρω αγωνιστικούς κριτισμούς από τους συνεργούς μεταλλορύφους της Χαλκιδικής που σήμερα έχουν. Δέκατη μέρα απεργίας και συνεχίζουν. Ήδη επέτυχαν κάποιες νίκες, έσπασαν την αδιαταξία, την καπαουτιά μάλλον, του 12ου που θέλουν να υπερβάλλουν και τώρα η εταιρεία τους κάνει. Άλλες προτάσεις για 10 και μισό ώρες στα μεταλλεία στα υπόγεια. Δεν το δέχονται, συνεχίζουν μέχρι να νικήσουν να υπογράψουν συλλογική σύμβαση εργασίας όπως τη θέλουν οι εργαζόμενοι. Ως Ομοσπονδία Μεταλλορύφων Ελλάδος καταγγέλουμε την ΔΥΠΑ, το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Οικονομικών, τον Πρωθυπουργό και όλη την κυβέρνηση για το ύπουλο χτύπημα που κάνανε χθες, 5 μέρες πριν δικαστεί η απόφαση των ασφαλιστικών, προκειμένου να επηρεάσουν ακόμα και τη δικαιοσύνη. Δεν θα τους περάσει. Απαιτούμε εδώ και τώρα να κατέβει αυτό το ψηφιακό κουρελόχαρτο που ανέρτησαν χθες, που είναι ακόμα ενάντια και στους δικούς τους λόγους και τις υποσχέσεις. Άραγε, ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο? Είναι ψεύτης ο Πρωθυπουργός? Ναι, είναι, διότι άφησε τους υπουργούς και την κυβέρνησή του να κάνουν αυτή την άθλια κίνηση. Απαιτούμε σήμερα, και δεν θα φύγουμε από εδώ, όπως είπε και ο πρόεδρος, αν δεν κατέβει αυτό το άθλιο τερατούργημα. Η Τρίτη θα είμαστε όλοι μαζικά στην Ευελπίδων για να βοηθήσουμε τους δικαστές να πάρουν θετική απόφαση προκειμένου να δουλέψουν οι εργαζόμενοι μέχρι να ορίσουν τον χρόνο, μέχρι να κερδίσουν, μέχρι να κερδίσουν και χρόνο, αλλά και εμπασπιρικώς να συνεχίσουν όπως θα έχουν δουλεύει με τους εργαζόμενους αυτούς που ήταν όλα τα χρόνια, που έχουν και την πείρα αλλά και τη δύναμη να συνεχίσουν. Καλή δύναμη, συνάδελφοι, ο αγώνας συνεχίζεται, δεν θα φύγουμε από εδώ, δεν νικήσουμε.